Άρτεμις, θεά του κυνηγιού και δίδυμη αδελφή του Απόλλωνα, η Άρτεμις ήταν θανάσιμη τοξότρια. Παρακολουθούσε τους κυνηγούς και εξασφάλιζε τον έλεγχο της φύσης. Θεά του φεγγαριού και μία από τις τρεις παρθένες θεές μαζί με την Αθηνά και την Εστία. Η Άρτεμις ήταν οξύθυμη και προστάτευε την αγνότητά της με κάθε μέσο. Όταν ο κυνηγός Ακταίωνας, εγγονός του Κάδμου, έπεσε τυχαία πάνω της καθώς έκανε μπάνιο στο δάσος, η θεά έσπευσε να τον τιμωρήσει, μετατρέποντας τον Ακταίωνα σε ελάφι, προτού βάλει τα 50 κυνηγετικά σκυλιά της να στραφούν εναντίον του, με τον κυνηγό να υφίσταται φρικτό και οδυνηρό θάνατο για το λάθος του. Ποσειδών. Ο Ποσειδώνας, αδελφός του Δία, κυβερνούσε τις θάλασσες από το υπέροχο παλάτι του κάτω από τα κύματα. Γνωστός και ως ο σεισμός της γης, ο Ποσειδώνας δημιουργούσε όλους τους σεισμούς, ταξιδεύοντας τους ωκεανούς με το χρυσό άρμα του, με τον ίδιο να αναδεύει και να ηρεμεί τα νερά με την περίφημη τριενά του. Μία από τις σκληρότερες τιμωρίες του θα επιβληθεί στον Μίνωα, τον βασιλιά της Κρήτης. Αφού ο Μίνωας αρνήθηκε να θυσιάσει τον καλύτερο τάβρο του στον Ποσειδώνα, ο Θεός καταράστηκε τη γυναίκα του Μίνωα να ερωτευτεί το ζώο, το οποίο τελικά οδήγησε στη γέννηση του πλάσματος που ήταν μισός άνθρωπος, μισός τάβρος, γνωστού ως Μινόταυρος. Αλλά ενώ συνήθως παρέμενε στην περιοχή του, στις θάλασσες, ο Ποσειδώνας κουράστηκε από την κυριαρχία του Δία στον Όλυμπο. Μαζί με την Αθηνά, την Ήρα και τον Απόλλωνα, ο Ποσειδώνας θα προσπαθήσει να εκθρονήσει τον Δία. Η εξέγερση τελικά θα αποτύχει. Ο Δίας θα τιμωρήσει τον Ποσειδώνα και τον Απόλλωνα, στέλνοντάς τους να υπηρετήσουν τον βασιλιά Λαομέδοντα της Τρίας, όπου θα περάσουν ένα ολόκληρο χρόνο χτίζοντας τα γιγάντια και διάσημα τείχη της πόλης. Τείχη που αργότερα θα έπρεπε να αντέξουν τη δύναμη των ισχυρότερων στρατών της Ελλάδας κατά τη διάρκεια του Τροϊκού πολέμου. Αθηνά. Η Αθηνά, η θεά του πολέμου και της σοφίας και παιδί του Δία και της Μύτιδας, ήταν γνωστή για την αγάπη της για τους στρατηγούς και τους πανούργους ήρωες, βοηθώντας πολλούς από αυτούς στις μεγάλες τους αποστολές. Ήταν όμως και μια περήφανη θεά και για να διεκδικήσει τον κόσμο αποφάσισε να διαγωνιστεί για την αιγίδα μιας μεγάλης πόλης στην Ανατολική Ελλάδα, η οποία δεν είχε ακόμη ονομαστεί. Ανταγωνιζόμενοι τον θείο της Ποσειδώνα, οι δυο τους θα προσπαθούσαν να δώσουν στην πόλη το καλύτερο δώρο. Ο Ποσειδώνας θα χτυπούσε το έδαφος με την τριενά του, κάνοντας μια ροή νερού να αναδυθεί για να τη δουν όλοι. Αλλά καθώς το νερό ήταν αλμύρο, δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την καλλιέργεια της γης, με τους κατοίκους της πόλης να μην εντυπωσιάζονται. Όμως η Αθηνά, θέλοντας να χαρίσει στην πόλη κάτι που δεν είχαν ξαναδεί, θα τοποθετούσε την παλάμη του χεριού της στη γη, με συνέπεια να αναδυθεί η πρώτη ελιά. Όχι μόνο θα τροφοδοτούσε την πόλη και τους κατοίκους της χώρας, αλλά θα είχε και πολλές χρήσεις,
με το λάδι που παρήγαγε να χρησιμοποιείται στη μαγειρική, στα φάρμακα, στα αρώματα, στα κεριά και στον αθλητισμό, προσφέροντας πολλά ωφέλη στον αρχαίο κόσμο. Με τον Ποσειδώνα να σκύβει το κεφάλι του ντροπιασμένος, οι θεοί έκριναν νικήτρια την Αθηνά, με την πόλη να παίρνει το όνομά της και να γίνεται γνωστή ως Αθήνα, πρωτεύουσα της Ελλάδας και μία από τις σημαντικότερες πόλεις της εποχής της. Αράχνη. Εφευρέτρια των μαθηματικών, η Αθηνά είχε επίσης αδυναμία στη μουσική, εφευρίσκοντας την τρομπέτα και τον αυλό, και ορίστηκε ως προστάτηδα των καλλιτεχνών και των τεχνητών. Ήταν ιδιαίτερα περήφανη για την ικανότητά της στην υφαντική, αν και αυτό θα την έφερνε σε σύγκρουση με μία νεαρή κοπέλα από τη Λιβύη, την Αράχνη. Η Αράχνη ήταν πολύ ικανή στην τέχνη και καφιόταν ότι ήταν η μεγαλύτερη υφάντρα που έζησε ποτέ, προκαλώντας την Αθηνά σε διαγωνισμό. Η κάθε μία θα έφτιαχνε ένα ταπισερί με τους θεούς, με το πρόσωπο που επέδειξε την μεγαλύτερη ικανότητα από τις δύο να στέφεται νικήτρια. Οι δυο τους ήφαιναν μανιωδώς για ώρες, μέχρι τελικά να ολοκληρωθούν και τα δύο κομμάτια. Προς έκπληξη της Αθηνάς, το έργο της Αράχνης ήταν πολύ καλύτερο από το δικό της. Έξαλλη χτύπησε την Αράχνη στο κεφάλι ξανά και ξανά, μέχρι που έπεσε στο πάτωμα, αλλά αντί να τη σκοτώσει, η Αθηνά μεταμόρφωσε το κορίτσι στην πρώτη Αράχνη, όπου θα χρησιμοποιούσε τα ταλέντα της για να πλέκει όμορφους ιστούς, με τα πλάσματα που είναι γνωστά ως αραχνοειδή να παίρνουν το όνομά της. Αφροδίτη. Η Αφροδίτη, η θεά του έρωτα και της ομορφιάς, γεννήθηκε από τα γεννητικά όργανα του ουρανού, καθιστώντας την αρχαιότερη από τις Ολυμπιάδες. Πρόκειται για μία σκανταλιάρα θεά που χρησιμοποιούσε τις δυνάμεις της για τη δική της διασκέδαση, κάνοντας τον Δία να κοιμάται με θνητές γυναίκες, ώστε να αντιμετωπίσει την οργή της Ήρας. Υπεύθυνη για τη σεξουαλική έλξη τόσο στους θνητούς όσο και στους θεούς, συχνά συνοδευόταν από τον έρωτα, του οποίου τα βέλη μπορούσαν να γοητεύσουν κάθε πλάσμα, με τους δύο να χτυπούν τον έρωτα στις καρδιές των ανυποψίαστων θνητών σε όλο τον κόσμο. Νάρκισσος. Για έναν άνδρα συγκεκριμένα, ο έρωτας έριξε πολλά βέλη στις καρδιές των πιθανών εραστών, εραστριών, οι οποίοι βρέθηκαν να έλκονται από έναν όμορφο νεαρό άνδρα που άκουγε στο όνομα Νάρκισσος. Ενώ ήταν ευλογημένος με μεγάλη ομορφιά, τον βάραινε επίσης η ματαιοδοξία και η αλαζονία, απολαμβάνοντας να απορρίπτει σκληρά τις προτάσεις των πολλών γυναικών που τον κυνηγούσαν. Σύντομα, όμως, θα συναντούσε την νύμφη Ιχώ. Καταραμένη από την ήρα, αφού έγινε το αντικείμενο της αγάπης του Δία, η Ιχώ δεν μπορούσε να χρησιμοποιήσει τη φωνή της, παρά μόνο για να αντιγράψει τα λόγια των άλλων. Η Ιχώ ήταν ερωτευμένη με τον Νάρκισσο για αρκετό καιρό, αλλά όταν τελικά βρήκε το θάρρος να τον πλησιάσει, το μόνο που μπορούσε να κάνει ήταν να επαναλαμβάνει όσα της έλεγε. Ο Νάρκισσος, αμήχανος, την απέρριπτε και αυτή με σκληρό τρόπο και συνέτριβε το πνεύμα της. Με αυτήν την θλίψη της σιγά σιγά θα μαραζώσει, μέχρι που θα μείνει μόνο η φωνή της. Μια φωνή που ακούγεται ακόμα και σήμερα, καθώς η Ιχώ επαναλαμβάνει τα λόγια μας. Αλλά η Ιχώ δεν θα έμενε ανεκμετάλλευτη, καθώς η Νέμεσις, η θεά της εκδίκησης, παρακολουθούσε.
Όταν ο Νάρκισσος την επόμενη φορά έσκυψε να πιει από μία λίμνη, θα έβρισκε επιτέλους αυτή που θα αγαπούσε. Αλλά αυτή δεν θα ήταν μια γυναίκα, αλλά το είδωλό του. Μαγεμένος, κοίταξε βαθιά στα μάτια του, χωρίς να μπορεί να γυρίσει την πλάτη του. Για εβδομάδες έμεινε δίπλα στη λίμνη, κοιτάζοντας το είδωλό του, μέχρι που τελικά δεν μπόρεσε να το αντέξει άλλο. Συνειδητοποιώντας ότι δεν θα μπορούσε να βρεθεί ποτέ με κάποια τόσο όμορφη όσο ο ίδιος, πήρε ένα στιλέτο και το έμπηξε στην καρδιά του. Εκεί που το αίμα του άγγιζε τη γη, θα άνθιζε ένα όμορφο λουλούδι, ο πρώτος Νάρκισσος, με τη λέξη Ναρκισσιστής να πηγάζει από την ιστορία του. Άγαλμα του Πυγμαλίωνα. Αλλά ενώ κάποιοι όπως ο Νάρκισσος θα χάνονταν στα βάθη της αγάπης, άλλοι θα αναζητούσαν ακατάπαυστα να τη βρουν. Ένας τέτοιος άνθρωπος, ο Πυγμαλίων, ήταν ένας μεγάλος καλλιτέχνης από το νησί της Κύπρου. Μετά από πολλά χρόνια άτυχου έρωτα, είχε εγκαταλείψει εντελώς τις γυναίκες. Παρετήθηκε από μια ζωή μοναξιάς και ανταυτού επικέντρωσε όλη του την προσοχή στην τέχνη του. Ξεκινώντας τις εργασίες για ένα νέο άγαλμα, ο Πυγμαλίων μοχθούσε μέρα με τη μέρα, μέχρι που η μορφή μιας γυναίκας θα άρχισε να εμφανίζεται μπροστά του. Δουλεύοντας πιο σκληρά από ποτέ, ο Πυγμαλίων περνούσε ώρες σμιλεύοντας τις πιο περίπλοκες λεπτομέρειες στην πέτρινη γυναίκα του. Διαμόρφωνε ένα λεπτό πρόσωπο και σμίλευε κάθε τούφα μαλλιών, μέχρι που τελικά το αριστούργημά του ολοκληρώθηκε. Καθώς απομακρυνόταν για να θαυμάσει το έργο του, ο Πυγμαλίων εντυπωσιάστηκε από την ομορφιά του δημιουργήματός του. Ποτέ δεν είχε ξαναδεί ένα πιο τέλειο άγαλμα, ούτε καν μια πραγματική γυναίκα που να μπορεί να συγκριθεί με αυτό που έβλεπε μπροστά του. Πέρασε ώρες κρατώντας τα πέτρινα χέρια του ακάλματος και φιλώντας τα κρύα και άψυχα χείλη του. Ο Πυγμαλίων γινόταν όλο και πιο θλιμμένος και μοναχικός, καθώς συνειδητοποιούσε ότι δεν θα έβρισκε ποτέ μια γυναίκα που θα αγαπούσε περισσότερο από αυτήν που είχε σμιλέψει από πέτρα. Περνώντας τη μία νύχτα μετά την άλλη στο εργαστήριο, ο Πυγμαλίων προσευχόταν στους θεούς να τον ευλογήσουν με μια γυναίκα τόσο τέλεια όσο το άγαλμά του. Καθώς όμως προσευχόταν, η πέτρινη φιγούρα πίσω του άρχισε να μεταμορφώνεται. Τα κρύα και άψυχα μαλλιά της θα μετατραπούν σε μακριές και ρέουσες μπούκλες, ενώ το γκρίζο και ραγισμένο δέρμα της θα μαλακώσει και θα γίνει ζεστό στην αφή. Κοιτάζοντάς τη έκπληκτος ο Πυγμαλίων, θα έβλεπε ένα πρόσωπο να του χαμογελάει, όχι από πέτρα, αλλά από σάρκα και αίμα. Η Αφροδίτη, πάντα χαρούμενη να βοηθά όσους αναζητούν την αγάπη, είχε απαντήσει στις προσευχές του. Με το κάποτε άψυχο άγαλμα να συστήνεται ως γαλάτια, πριν κατέβει από το βάθρο της και αγκαλιάσει τον Πυγμαλίωνα με ανοιχτές αγκάλες. Τα χρόνια της μοναξιάς και της απομόνωσής του επιτέλους τελείωσαν. Έρος και ψυχή. Αλλά ενώ η Αφροδίτη είχε τη χαρά να βοηθά νεαρά ζευγάρια να βρουν την αγάπη, ήταν επίσης μία ματαιόδοξη και ζηλιάρα θεά και θα έπαιρνε εκδίκηση από εκείνους που της έκλεβαν τα φώτα της δημοσιότητας. Τέτοια ήταν η περίπτωση της Ελληνίδας πρίγκιπισσας Ψυχής, μιας θνητής γυναίκας που ήταν τόσο όμορφη που λέγεται ότι ξεπερνούσε την ίδια τη θεά του έρωτα. Με τους άνδρες από κάθε γωνιά της γης να έρχονται να θαυμάσουν την ψυχή, σύντομα θα ξεχνούσαν εντελώς την Αφροδίτη, με τους βωμούς της να παραμελούνται και τους ναούς της να ρημάζουν. Εξοργισμένη που κανείς δεν της έδινε σημασία
η Αφροδίτη καλούσε τον σύντροφό της Έρωτα, απαιτώντας από αυτόν να χρησιμοποιήσει τις δυνάμεις του για να κάνει την ψυχή να ερωτευτεί τον πιο άθλιο και ποταπό άνδρα στο πρόσωπο της γης. Όταν όμως ο Έρωτας πήγε να εκτελέσει τις οδηγίες της, θα εντυπωσιαζόταν και αυτός από την ομορφιά της ψυχής. Την ερωτεύτηκε βαθιά και για πρώτη φορά αρνήθηκε να ακολουθήσει τις εντολές της Αφροδίτης. Ωστόσο, καθώς ο Έρωτας θα αρνιόταν πλέον να χτυπήσει οποιονδήποτε άνδρα με έρωτα για την ψυχή, εκείνη θα γινόταν όλο και πιο θλιμμένη και πιο μοναχική όσο περνούσαν τα χρόνια, πριν τελικά απευθυνθεί στο μαντίο των Δελφών για βοήθεια. Ακολουθώντας τις οδηγίες του μαντίου, η ψυχή θα ταξιδέψει σε ένα υπέροχο παλάτι, όπου λέγεται ότι ο σύζυγός της θα ερχόταν να την διεκδικήσει. Αλλά όταν έφτασε, οι υπηρέτες του παλατιού θα προειδοποιούσαν την ψυχή ότι ο νέος της σύζυγος ήταν μυστικοπαθής και θα την επισκεπτόταν μόνο στο σκοτάδι της νύχτας, χωρίς να της επιτραπεί ποτέ να ρωτήσει για την ταυτότητά του, ούτε να επιδιώξει να δει το πρόσωπό του. Ευτυχισμένη με τη νέα της ζωή, η ψυχή περνούσε κάθε μέρα στους όμορφους κήπους του παλατιού. Μια μέρα η ψυχή κυριεύτηκε από την περιέργειά της. Πήρε μια λάμπα λαδιού και την άναψε τις πρώτες πρωινές ώρες. Κοιτάζοντας προς τα κάτω, θα κυριευτεί από χαρά, καθώς ο σύζυγός της δεν ήταν άλλος από τον Έρωτα, τον νεαρό και όμορφο Θεό. Ωστόσο, μέσα στον ενθουσιασμό της, η ψυχή θα ταρακουνούσε τη λάμπα και το καυτό της λάδι θα έπεφτε στον λόγο του Έρωτα, προκαλώντας τον Θεό να ξυπνήσει έντρομος. Απογοητευμένος που η ψυχή απέτυχε να διατηρήσει την εμπιστοσύνη της σε αυτόν, ο Έρωτας θα της πει ότι ο γάμος τελείωσε πριν πετάξει πίσω στον Όλυμπο. Αναστατωμένη από την απώλεια του συζύγου της, η ψυχή θα επισκεφθεί την Αφροδίτη, παρακαλώντας τη θεά για μια ευκαιρία να ξαναδεί τον Έρωτα. Αλλά η Αφροδίτη δεν είχε ξεχάσει το μίσος της για το κορίτσι που της είχε κλέψει την προσοχή του κόσμου. Κι έτσι, όταν η ψυχή έφτασε να εκετεύει στους πρόποδες του θρόνου της, η Αφροδίτη γελούσε με ευχαρίστηση, θέτοντας στο κορίτσι μία αδύνατη αποστολή. Αν ήθελε να ξαναδεί τον άνδρα της, η ψυχή θα έπρεπε να ταξιδέψει στον κάτω κόσμο και να ζητήσει από την Περσεφόνη, τη βασίλισσα των νεκρών, να τοποθετήσει ένα κομμάτι της ομορφιάς της μέσα σε ένα χρυσό κουτί. Ταξιδεύοντας στον κάτω κόσμο, η ψυχή θα έφτανε στον ποταμό Στίγα και αφού πλήρωνε το τέλος των Χάροντα, θα περνούσε με πλοίο τα σκοτεινά και στοιχειωμένα νερά του. Φτάνοντας στην αίθουσα του θρόνου του Άδη και της Περσεφόνης, η ψυχή πλησίαζε τη βασίλισσα των νεκρών, η οποία με χαρά της έδινε τη βοήθειά της, τοποθετώντας ένα κομμάτι της ομορφιάς της μέσα στο χρυσό κουτί. Καθώς όμως η ψυχή ξεκινούσε το ταξίδι της επιστροφής στον Όλυμπο, η περιέργεια θα την κατέκλυζε και πάλι. Σήκωσε το καπάκι του χρυσού κουτιού και έριξε μια ματιά στο κομμάτι της ομορφιάς της Περσεφόνης. Αλλά τέτοια πράγματα δεν προορίζονταν για τα μάτια των θνητών, με την ψυχή να πέφτει στο έδαφος και να τυλίγεται από έναν σκοτεινό και ατελείωτο ύπνο. Ήταν εκείνη τη στιγμή που ο Έρωτας, συγκινημένος από το πόσο μακριά είχε φτάσει η ψυχή για να τον βρει, θα κατέβαινε στη γη και θα χρησιμοποιούσε ένα από τα βέλη του για να τη σώσει από τη μέγενη του αιώνιου ύπνου. Επιστρέφοντας στον Όλυμπο, ο Δίας θα διοργάνωνε για αυτούς μια μεγάλη γαμήλια γιορτή, όπου θα χάριζε στην ψυχή το δώρο της Αθανασίας. Κι έτσι, η ψυχή, της οποίας το όνομα σημαίνει αυτό που αποκαλούμε ψυχή, θα γινόταν θεά.
Στην ένωσή της με τον έρωτα, η αγάπη και η ψυχή θα συνδέονταν πλέον για πάντα με το παιδί τους. Την Ιδονή, τη θεά της Ιδονής, που θα έφερνε χαρά στους θνητούς σε όλη τη γη. Ήφαιστος. Ο θεός της σιδηρουργίας και γιος του Δία και της Ήρας, ο Ήφαιστος, θα είχε ένα δύσκολο ξεκίνημα στη ζωή. Γεννήθηκε κουτσός και έτσι η μητέρα του, η Ήρα, αφού είδε τη δυσμορφία, αποφάσισε να τον πετάξει από τον Όλυμπο στη θάλασσα για να πληγεί. Επιβιώνοντας από την πτώση, ο Ήφαιστος θα επιστρέψει αργότερα στο σπίτι των θεών και θα πάρει εκδίκηση, κατασκευάζοντας έναν χρυσό θρόνο για την Ήρα που δεν θα της επέτρεπε να σηκωθεί ξανά μόλις καθόταν πάνω του. Μόνο με την παρέμβαση του Δία η Ήρα θα δραπετεύσει, με τον βασιλιά των θεών να εξασφαλίζει την απελευθέρωσή της με αντάλλαγμα να χαρίσει στον Ήφαιστο τη θεά Αφροδίτη, την πιο όμορφη Ολυμπιάδα, ως σύζυγό του. Ο Ήφαιστος θα γίνει μεγάλος εφευρέτης και θα κατασκευάσει πολλά από τα παλάτια του Ολύμπου, καθώς και τον εξοπλισμό των θεών, με τον θώρακα της Αθηνάς, το φτερωτό κράνος του Ερμή και τα σαντάλια, καθώς και το άρμα του ήλιου, να είναι κατασκευάσματα του θρηλυκού σιδηρουργίου του. Μερικά από τα πιο διάσημα έργα του είναι το τόξο και το βέλος του έρωτα, καθώς και η υπέροχη πανοπλία και η ασπίδα του Αχιλλέα, με τις δημιουργίες του Ήφαιστου να βοηθούν τους μεγαλύτερους ήρωες της ελληνικής μυθολογίας. Στους Ρωμαίους ήταν γνωστός ως Βούλκαν, ο θεός της φωτιάς, ο οποίος σφυριλατούσε τις δημιουργίες του σε ένα εργαστήριο κάτω από το όρος Έτνα της Σικελίας, ενώ λέγεται ότι ο καπνός του και η λάβα που εκπέμπει το ηφαίστειο προέρχονταν από το μεγάλο σιδηρουργείο του Βούλκαν κάτω από την επιφάνεια.